ότι αυτό το ταλαντούμενο δίπολο, επειδή είναι χρονοεξαρτώμενες οι πηγές και το ρεύμα και το φορτίο είναι χρονοεξαρτώμενα, εκπέμπουν, δημιουργούν μάλλον γύρω τους ένα χρονοεξαρτώμενο πεδίο, το οποίο όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό το πεδίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κύματος, έτσι υπό την έννοια δηλαδή ότι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο συνδέονται με τη γνωστή σχέση Bayesian-Ivier-Say, είναι κάθετα μεταξύ τους κλπ. Τα E και B κλπ. Από αυτή την έννοια λοιπόν είναι και αυτά συνειμετωνοειδή και άρα έχουμε ένα, κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλες αποστάσεις, ένα σφαιρικό κύμα, ή τώρα όχι ακριβώς σφαιρικό, ένα κύμα το οποίο διαδέεται προς τα έξω με μια συγκεκριμένη γωνιακή κατανομή. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν ότι υπολογίσαμε καταρχήν το καθυστερημένο βαθμωτό δυναμικό στην προηγούμενο μάθημα και το βρήκαμε. Βέβαια, δεν κάναμε όλες τις πράξεις αναλυτικά, αλλά είπαμε είναι εδώ οι πράξεις αναλυτικά, όποιος θέλει να τις δει λεπτομερώς. Είπαμε τις βασικές πράξεις. Είδαμε ότι ο κυρίαρχος όρος του βαθμωτού δυναμικού είναι V του R, θ, T, δίνεται από αυτή τη σχέση. Βλέπετε, έχει ένα cos θ εδώ, διαR, έτσι, και υπάρχει μια ταλαντούμενη μορφή, σε καθυστερημένο χρόνο όμως, έτσι. Είναι, αυτή είναι η μορφή λοιπόν του χρονοεξαρτώμενου βαθμωτού δυναμικού. Μετά βρήκαμε και το διαρρηματικό δυναμικό από τη σχέση αυτήν εδώ, όπου στο J βάλαμε τον καθυστερημένο χρόνο, έτσι, προσοχή. Μετά αυτό το γράψουμε σαν γιώτα του ταφ κάπα διάρ παυλίτσα επί DZ, ολοκλήρωση μόνο κατά μήκος του αγού, γιατί εκεί υπάρχουν μόνο τα ρεύματα, και κατά μήκος του διπόλου δηλαδή ουσιαστικά. Και μετά από λίγες πράξεις οδηγηθήκαμε στην έκφραση για το διαρρηματικό δυναμικό, ότι είναι στη διεύθυνση των πηγών φυσικά του ρεύματος και η μοναδίαιο, είναι ταλαντούμενο με ημιτονοειδή μορφή, πηγαίνει σαν ένα διάρ, έτσι, και έχει επομένως χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τα που θα περίμενε κανείς, και άμα βεβαίως το εκφράσουμε και σε σφαιρικές ενταγμένες, όπου και η μοναδίαιο θα βάλουμε το R cos θ μείον θ μοναδίαιο επί ζάιν θ. Άρα λοιπόν αυτή ουσιαστικά είναι η μορφή του, όπου και η μοναδίαιο όμως θα πρέπει να βάλουμε αυτές τις δύο εκφράσεις, την έκφραση σε αυτή των σφαιρικών ενταγμένων. Κατόπιν λοιπόν, αφού βρήκαμε τα δυναμικά, περάσαμε να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο μέσω της σχέσης ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισομοίων την κλίση του V μείον dα dt. Χρησιμοποίησαμε κανονικά, υπολογίσαμε την κλίση πρώτα-πρώτα του ηλεκτρικού πεδίου και βγάλαμε ότι έχει έναν όρο ο οποίος είναι ανάλογος του cosine θ, βλέπετε εδώ, και ο κυρίαρχος όρος έτσι προέκυψε ότι ήταν αυτός εδώ, έχει ένα cos θ διάρ μοναδιαίο και επί cosine, η μητρονοειδής όρος επί R μοναδιαίο, ακτινικό δηλαδή προς τα έξω, είναι αυτή η συνεισφορά της κλίσης στο ηλεκτρικό πεδίο. Κατόπιν κάναμε το ίδιο και με τον άλλο όρο που υπάρχει εδώ μέσα, βλέπετε εδώ υπάρχει η κλίση, αλλά υπάρχει και το dα dt. Μετά υπολογίσαμε το dα dt εδώ πέρα. Το α το ξέραμε στην αρτίση του κ, το εκφράσαμε στην αρτίση cos θ r μοναδίαιο συνισμίων ζ επί θ μοναδίαιο. Κατόπιν εφαρμόσαμε κανονικά την παραγώγηση στους δύο αυτούς όρους. Ο όρος με το cos θ ήταν ακριβώς ο ίδιος με το cos θ για την κλίση του V, απλοποιήθηκαν αυτοί οι δύο όροι και μας έμεινε τελικά για το ηλεκτρικό πεδίο μόνο ένας όρος, αυτός εδώ πέρα, που βλέπετε έχει το θ μοναδιαίο, είναι δηλαδή κάπως, αν το R μοναδιαίο είναι προς τα εδώ, ακτινικά προς τα έξω, το θ μοναδιαίο είναι κάθετο προς τα εδώ, έτσι, είναι σε αυτή τη διεύθυνση, είναι ζάιν θ η κατανομή του γωνιακή, φυσικά δεν υπάρχει αζημουθιακή κατανομή γιατί είναι συμμετρικό, υπάρχει αζημουθιακή συμμετρία. Υπάρχει το ένα διάρ εδώ πέρα που περιμέναμε να υπάρχει στην προσέγγιση αυτή. Έτσι. Και γενικώς αυτή είναι η έκφραση την οποία έχουμε για το ηλεκτρικό πεδίο. Εκείνο που είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι έχει και ένα ωμέγα τετράγωνο εδώ πάνω, το οποίο είναι η συχνότητα. Δηλαδή όσο πιο γρήγορα ταλαντώνεται το δίπολο, τόσο πιο μεγάλο είναι το μέτρο, το πλάτος, αν θέλετε, ταλάντωση του ηλεκτρικού πεδίου. Αυτή είναι μια μη τετριμένη παρατήρηση που έχει κάποιο ενδιαφέρον γενικά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε για το μαγνητικό πεδίο, έτσι λίγο σύντομα, την αντίστοιχη απόδειξη. Για να βρούμε το μαγνητικό πεδίο λοιπόν, πάμε και υπολογίζουμε τον στροβιλισμό του διαρρηματικού δυναμικού, όπου το διαρρηματικό δυναμικό το έχουμε ήδη υπολογίσει, αν θυμάστε,
όπως είπα και προηγουμένως, και είναι αυτή εδώ πέρα η έκφραση. Μιλάμε πάντα για τη διπολική προσέγγιση για μεγάλα R. Έτσι, όπου και η φυσικά μοναδία είναι κοσθήτα R μοναδία, μείον ζαχνίδα επιθέτα μοναδία. Αυτό λοιπόν το αντικείμενο, αυτό το πεδίο, το υπολογίζουμε το στροβιλισμό του τώρα λοιπόν σε σφαιρικές ενταγμένες για να μπορέσουμε να βρούμε το μαγνητικό πεδίο που προκύπτει από αυτή την ταλάντωση του διπόλου. Πάμε λοιπόν εδώ κάτω πάλι να υπολογίσουμε το στροβιλισμό. Μπέ, λοιπόν, βλέπετε στροβιλισμό του α. Πάμε και εφαρμόζουμε τον στροβιλισμό σε σφαιρικές συνταγμένες. Βλέπετε εδώ πέρα. Αυτός είναι ο τύπος του στροβιλισμού σε σφαιρικές συνταγμένες. Από γνωστό έτσι, τυπολόγιο που θα το πάρει κανείς. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η έκφραση. Δεν χρειάζεται φυσικά να τη θυμάστε απ' έξω τίποτε. Αλλά καλό είναι να ξέρετε ακριβώς λίγο τα χαρακτηριστικά της. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες παράγωγοι D προς DF, οι οποίες είναι σίγουρα 0 γιατί μιλάμε ότι έχουμε αζιμουθιακή συμμετρία. Έτσι προφανώς αυτός ο όρος φεύγει. Επίσης, έτσι, και αντίστοιχα μετά από, αφού βάλουμε εδώ πέρα την έκφραση αυτή που έχουμε για το διαδυματικό δυναμικό που έχει μόνο R, αλφα R και αλφα θ συνταγμένες και αλφα φ είναι 0, γιατί θυμάστε αυτές είναι οι δύο εκφράσεις, γιατί αν βάλουμε και η μοναδίο σε αυτής του R μοναδίο και θ μοναδίο, παίρνουμε αυτές τις εκφράσεις για το αλφα R, AR, Aθ και Aφ, ότι είναι 0, φυσικά γιατί δεν έχουμε καμία αζιμουθιακή συνιστόση. Αυτές λοιπόν τώρα τις συνιστώσεις παίρνουμε και τις βάζουμε εδώ πάνω στη γενική έκφραση για το διαδυματικό δυναμικό. Το αρ το βάζουμε εκεί. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει εξάρτηση από το θήτα, οπότε αυτός ο όρος είναι μη μηδενικός. Αντίστοιχα. Επομένως λοιπόν εδώ θα έχουμε μια συνεισφορά από αυτόν τον όρο ξεκάθαρα. Έτσι, θα υπάρχει επίσης μια συνεισφορά και από αυτόν εδώ τον όρο. Αντίστοιχα, γιατί υπάρχει εξάρτηση από το αθ στην αρχή του R. Έτσι. Αυτός όρος πρέπει να είναι 0. Το αφ επίσης είναι 0, οπότε αυτός όρος δεν συνεισφέρει. Ούτε αυτός όρος συνεισφέρει, έτσι. Ούτε αυτός. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε μόνο μία συνεισφορά στη διεύθυνση την αζιμουθιακή για το μαγνητικό πεδίο. Και το περιμένουμε άλλωστε, γιατί αφού έχουμε ένα ρεύμα το οποίο ταλαντώνεται πάνω κάτω στον άξονα Z, αυτός περιμένουμε από το να δημιουργήσει ένα μαγνητικό πεδίο κάθετο στο ρεύμα, έτσι βγαίνει, στη αζιμουθιακή διεύθυνση. Επομένως λοιπόν αυτή είναι η έκφραση την οποία έχουμε και μετά από κάποιες απλές πράξεις, αυτή τελικά είναι η όρη μόνη που μένουν. Βλέπετε εδώ πέρα το φ μοναδίο είναι μόνο αυτό που επιβιώνει. Και μετά από κάποιες παραγωγής εδώ πέρα βλέπετε τι προς τι RAθ, το RAθ απλώς μας διώχνει αυτό το R στο παρονομαστή, αλλά μας εμφανίζει μετά ένα R από εδώ και μετά έχουμε το DARDθ, εδώ πέρα θα παραγωγηθεί το cosine και θα γίνει sin. Και τέλος πάντων αυτή είναι πολύ απλή η παραγώγηση, τελικώς μετά από λίγο μας μένει αυτή εδώ η έκφραση για το μαγνητικό πεδίο. Βλέπετε υπάρχει μόνο φ μοναδιαίο, υπάρχει όρος με sin θ μόνον, έτσι δεν υπάρχει cosine θ, υπάρχει ένας όρος που είναι 1 διάρ και είπαμε στη διπολική προσέγγιση για μεγάλες αποστάσεις. Όταν το 1 διάρ είναι πολύ μεγαλύτερο από το, πολύ μικρότερο μάλλον από το ωμέγα διασέ, μπορούμε αυτόν τον όρο να τον αγνοήσουμε και να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον εδώ τον όρο. Βλέπετε έχει το 1 διάρ όπως έχει και το ηλεκτρικό πεδίο και αυτός ο όρος έχει sin θ εδώ, όπως ακριβώς έχει και το ηλεκτρικό πεδίο που βγάλαμε. Και τελικώς μένουμε με αυτή εδώ πέρα την έκφραση που είναι μείον μη 0 π 0, η διπολική ροπή έτσι, Q0 επί S. Ο μέγα τετράγωνο και εδώ έχουμε το μέγα τετράγωνο. Βλέπετε όσο πιο μεγάλο είναι το συχνότητα, τόσο μεγαλύτερο το πλάτος ταλάντωσης. Δια 4π πάλι εδώ. Ζάιν θήτα διάρ, κοσάιν ωμέγα τ μείον R δια S. Για να συγκρίνουμε λίγο αυτή την έκφραση λοιπόν με την αντίστοιχη του ηλεκτρικού πεδίου που είχαμε βγάλει. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι το κοσάιν, έχουμε το θ μοναδίο εδώ. Εδώ έχουμε πάλι κοσάιν, η ίδια φάση δηλαδή. Έχουμε το 1 διάρ, έχουμε το μέγα τετράγωνο, είναι ακριβώς η ίδια έκφραση ουσιαστικά. Έτσι, με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε, στο μαγνητικό πεδίο έχουμε και ένα σε εδώ. Έτσι, υπάρχει και το σε όπως ακριβώς περιμένουμε σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το ε0 να είναι B0 δια σε. Δηλαδή στο μαγνητικό πεδίο έχουμε να διαιρέσουμε το πλάτος και με ένα σε. Την ταχύτητα του φωτός δηλαδή. Άρα λοιπόν αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μαγνητικού κύματος,
Βλέπετε εδώ, υπάρχει το ίδια φάση, υπάρχει εδώ θήτα μοναδία, στο άλλο έχει θή μοναδιαίο, υπάρχει το ίδιο πλάτος εκτός από ένα διασέ που υπάρχει στο μαγνητικό πεδίο. Έτσι είναι ακριβώς, υπάρχει καθετότητα όπως είπα και προηγουμένως, είναι ακριβώς ότι περιμένουμε για ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι πραγματικά, εδώ συμβλέπετε εδώ πέρα και στο σχήμα αυτό, το μαγνητικό πεδίο ταλαντώνεται μέσα στη σελίδα, δηλαδή στη διεύθυνση φ, ας πούμε μέσα έξω από τη σελίδα, το ηλεκτρικό πεδίο είναι στη διεύθυνση θ, δηλαδή είναι προς τα κάτω και το πλάτος μεγιστοποιείται έτσι στον άξονα που είναι κάθετο στο δίπολο, δηλαδή εδώ όταν το ζάιν θ είναι πι δεύτερα, βλέπετε εδώ πέρα είναι πι δεύτερα. Άρα εδώ σε αυτή τη διεύθυνση έχουμε μέγιστο πλάτος, όταν το ζάιν θ γίνει ίσο με το πι δεύτερα, ενώ αντίθετα εκεί το που το θ είναι ίσο με το 0 ή το π, δηλαδή σε αυτή εδώ πέρα τη διεύθυνση πάνω στον άξονα του διπόλου, εκεί έχουμε μηδενικό πλάτος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτή λοιπόν τα βασικά μας χαρακτηριστικά εδώ του κύματος, το οποίο πραγματικά ιδιαίτερεται προς το έξω με μια γωνιακή κατανομή θ, έχει αζημουθιακή συμμετρία βέβαια. Βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει πουθενά φ, υπάρχει μόνο θ. Και έτσι λοιπόν παίρνουμε μια καλή εικόνα για την κατανομή, τη γωνιακή του ηλεκτρομαγνητικού μας κύματος. Παρατηρούμε ότι όντως έχει την ιδιότητα το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου του πλάτους του και του συνολικά μέτρου να είναι ίσο με το μέτρο του B επί C ή B στον έφυλο διασέ, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το ένα διασέ εδώ, το οποίο δεν υπάρχει στο ηλεκτρικό πεδίο. Επίσης έχουμε την ιδιότητα ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στο B, γιατί το μεν ηλεκτρικό πεδίο είναι ανάλογο του φ μοναδιαίου, το μεν μαγνητικό είναι ανάλογο του φ μοναδιαίου, το δε ηλεκτρικό είναι ανάλογο του θ μοναδιαίου. Το φ μοναδιαίο είναι κάθετο στο θ μοναδιαίο, άρα λοιπόν και το μαγνητικό πεδίο B είναι κάθετο στο ηλεκτρικό πεδίο ε. Άρα έχουμε και την άλλη ιδιότητα των μαγνητικών κυμάτων. Επιπλέον είναι και τα δύο έχουν μέτρο ανάλογο του 1 διάρ στη διπολική προσέγγιση. Ξαναλέω ότι υπάρχουν και άλλοι όροι, 1 διάρ τετράγωνο κλπ. Αλλά σε μεγάλες αποστάσεις κυριαρχεί ο όρος 1 διάρ R και σε πολύ μεγάλα φυσικά R, εκεί πλέον λίγο πολύ αυτά τα σφαιρικά κύματα μοιάζουν λίγο πολύ ως επίπεδα, έτσι δηλαδή δεν πέφτουν πλέον γρήγορα με το R. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι που θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε είναι να βρούμε τη λεγόμενη ενεργειακή ροή, τη ροή ενέργειας δηλαδή, η οποία εκφράζεται μέσα από το διάνυσμα pointing. Και όπως θα θυμάστε, το διάνυσμα pointing δίνεται από τη σχέση 1 δια μηδέν εψιλον ηλεκτρικό πεδίο εξωτερικός με το μαγνητικό πεδίο. Αντικαθιστούμε λοιπόν εδώ τις εκφράσεις που έχουμε για το ηλεκτρικό και για το μαγνητικό πεδίο για να βρούμε το διάνυσμα pointing, που ουσιαστικά είναι ενεργειακή ροή, δηλαδή ενέργεια ανά μονάδα επιφανείας ανά μονάδα χρόνου. Και αντικαθιστούμε λοιπόν εδώ, έχουμε λοιπόν μηδέν δια σ, έτσι, το μηδέν δια σ, βλέπετε εδώ πέρα στην έκφραση την οποία έχουμε εδώ, είναι το μηδέν εδώ πέρα που υπήρχε αυτό, θα γίνει μηδέν τετράγωνο, γιατί ουσιαστικά παίρνουμε τα δύο μέτρα είναι ακριβώς τα ίδια, μόνο που διαφέρουν κατά ένα σ, οπότε το μηδέν τετράγωνο δια μηδέν θα μας δώσει ένα μηδέν στον αριθμητή και υπάρχει και το ένα δια σ στον παρονομαστή, έτσι που υπάρχει για το μαγνητικό πεδίο μόνο. Και τα υπόλοιπα είναι κοινά, έτσι, γιατί είναι π0 ωμέγα 0 τετράγωνο, 4π, ζαν θ, ρ, cos ρ, και μετά βάζουμε στο τετράγωνο, γιατί έχουμε μέτρο του ε, μέτρο του β ουσιαστικά. Και επειδή είναι κάθετα, βεβαίως απλώς προπλασιάζουμε τα δύο μέτρα, αλλά βάζουμε επιπλέον και σαν διεύθυνση το εξωτερικό κινόμενο θ εξωτερικός φ, που όπως ξέρετε όλοι, αυτό ισούται με το ρ μοναδιαίο. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά αυτή η ροή προς τα έξω είναι στην ακτινική διεύθυνση, έτσι. Ρέει η ενέργεια στην ακτινική διεύθυνση, στη διπολική προσέγγιση πάντα. Έτσι, και βεβαίως υπάρχει αυτή η έκφραση για το διάνυμα pointing και την ροή ενέργειας. Τώρα, η ένταση ακτινοβολίας, όπως θα θυμάστε, προκύπτει από το διάνυμα pointing, αλλά πρέπει να πάρουμε το μέσο όρο σε μία περίοδο, έτσι, ή σε πολλές περιόδους, το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν παίρνουμε όλα αυτά, αλλά το cosine δευτέρας που υπάρχει εδώ πέρα θα βγει απ' έξω και θα πάρουμε το μέσο όρο του, έτσι το ολοκλήρωμα δηλαδή cos δευτέρας, ό,τι έχει εδώ μέσα, dt, έτσι από 0 έως tau μία περίοδο, δηλαδή έως 2π δια ωμέγα. Από 0 έως 2π δια ωμέγα θα βάλουμε στο πάνω όριο.
Έτσι, και αυτό άμα το υπολογίσουμε θα μας δώσει, όπως ξέρετε, μία έκφραση για εν δεύτερον, γιατί το λογαριασμό του κοσάνη μας δίνει εν δεύτερον, και τι θα έχουμε από εδώ πέρα, προσέξτε, 4, 4, 16 από αυτό το τετράγωνο και επί 2 από το εν δεύτερον του κοσάνη, 2, 16, 32. Γι' αυτό βγαίνει αυτό το 32 εδώ από κάτω. Το μη 0 παραμένει εδώ όπως είναι, αυτό το μη 0 που είχε εδώ πάνω. Υπάρχει λοιπόν το π0 τετράγωνο, από το τετράγωνο εδώ πέρα που είναι έξω από την αγγύλη. Υπάρχει το ω τετάρτης εδώ, από το ω τετράγωνο εδώ πέρα που έγινε ω τετάρτης, γιατί υπάρχει το τετράγωνο στην αγγύλη. Υπάρχει δια π δευτέρας, που είναι αυτό το π εδώ πέρα, πάμε π δευτέρας. Υπάρχει το ένα δια σε, που υπάρχει λόγω του μαγνητικού πεδίου στο σημείο αυτό. Υπάρχει επίσης το ζάιν τετράγωνο, βλέπετε εδώ πέρα αυτό το ζάιν είναι τετράγωνο λόγω αυτής της αγγύλης απ' έξω. Και υπάρχει και το ένα δια ρ τετράγωνο επί ρ μοναδιαίο που υπάρχει εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά ένα είδος σφαιρικού, έτσι, όχι σφαιρικού ακριβώς κύματος, θα δούμε ένα κύμα το οποίο είναι στη διεύθυνση ρ μοναδιαίο η ένταση, αλλά είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε για θ ίσον με το π δεύτερα να έχουμε μέγιστη ένταση, ενώ στην διεύθυνση της διπολικής ροπής του διπόλου έχουμε μηδενική ένταση, γιατί εκεί το θ είναι ή 0 ή π. Έτσι, εκεί πέρα φυσικά μηδενίζει το ζ. Άρα λοιπόν, καθώς το δίπολο ταλαντώνεται εδώ πέρα, όπως είπαμε εδώ πέρα πάνω κάτω, αν κάτσω εδώ ως παρατηρητής, θα δω 0 ένταση. Αν κάτσω εδώ ως παρατηρητής, βάλω το μάτι μου τέλος πάντων ή βάλω ένα ανοιχνευτικό ρόλο, θα πάρω μέγιστη ένταση. Ακριβώς στη μέσο κάτω του διπόλου και ενδιάμεση ένταση θα πάρω σε διάφορες άλλες γωνίες, έτσι, που μπορεί να βάλω, ας πούμε, τον ανοιχνευτή μου ή αν είναι ορατό το. Ορατή ακτινοβολία, αν το ωμέγα αντιστοιχεί σε ορατή ακτινοβολία, αντίστοιχα. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ, βλέπετε ότι εδώ το πιο σημαντικό είναι, βλέπετε ότι είναι σαν ωμέγα τετάρτης η ένταση. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο είναι το ωμέγα, τόσο πιο μεγάλη είναι και η ένταση της ακτινοβολίας. Υπάρχει δηλαδή μια προτίμηση εδώ να εκπαιμφθεί μέγιστη ένταση σε μεγάλες συχνότητες. Αν τώρα λοιπόν εμείς κάνουμε μια κατανομή, αν θέλετε, μια γωνιακή έτσι, ένα γωνιακό γράφημα του μεγέθους, του μέτρου της έντασης για διάφορες γωνίες, βλέπουμε ότι μεγιστοποιείται εδώ στο συν ή πλην π δεύτερα, εξού και αυτός ο λοβός, βλέπετε, αντιστοιχεί στη μέγιστη ένταση του πεδίου, ενώ στη διεύθυνση που είναι παράλληλη με το δίπολο, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μηδενισμό, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ υπάρχει ο μηδενισμός και γι' αυτό έτσι κάπως την κατανομή ακτινοβολίας μιας κεραίας την παριστάνουμε συνήθως με αυτούς τους δύο λοβούς που έχουν την έννοια ότι έχουμε μέγιστο στο συν πλην π δεύτερα αλλά μηδέν στο μηδέν και π, δηλαδή σε αυτές τις διεύθυνσεις κατά μήκος του διπόλου. Άρα για θ ίσον μηδέν έχουμε μηδέν, για θ ίσον π δεύτερα έχουμε μέγιστη ένταση. Τώρα η ολική ακτινοβολούμενη ισχύς, για να τη βρούμε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ένταση έτσι σε όλες τις γωνίες γύρω-γύρω από το δίπολο για να βρούμε τη συνολική ακτινοβολούμενη ισχύ, δηλαδή ενέργεια πλέον αναμονάδα χρόνου. Γιατί ολοκληρώνουμε την επιφάνεια και βρίσκουμε την ενέργεια αναμονάδα χρόνου έτσι, που εκπέμπεται. Ολοκληρώνουμε λοιπόν κανονικά εδώ, βάζουμε κανονικά από εδώ πέρα το S, αυτό το S που βρήκαμε εδώ πέρα, τη μέση τιμή του S που βρήκαμε από εδώ. Και έχουμε λοιπόν το μέτρο αυτό εδώ πέρα, όπως είναι βγαίνει έξω από το ολοκλήρωμα. Μέσα μένει το ζάιν δευτέρα θήτα, διά ρ τετράγωνο. Και έχουμε και την ολοκλήρωση στην επιφάνεια α. Φυσικά εδώ είναι ρ μοναδίο εδώ και ρ μοναδίο στην επιφάνεια. Αυτά τα δύο ρ μοναδία θα μας δώσουν μονάδα, αλλά δεν εμφανίζονται καθόλου, γιατί και το dα έχει ρ μοναδίο, επειδή είναι στοιχειώδης σφαιρική επιφάνεια. Και το S και αυτό έχει ένα άρμονα 2, το γινόμενό τους μας κάνει μονάδα, δεν το γράφουμε καθόλου. Το μέτρο όμως του dα, σφαιρική επιφάνεια, είναι r τετράγωνο, ζάιν θήτα, δε θήτα, δε φύ. Αυτό το γράφουμε κανονικά. Το δε φύ θα μας δώσει απλώς ένα 2π, το βλέπετε εδώ πέρα γραμμένο. Έτσι, ή τα υπόλοιπα μείνουν σταθερά και έχουμε ένα ζάιν δευτέρα θήτα εδώ μέσα. Ζάιν τρίτη θήτα γίνεται, γιατί έχουμε ζάιν δευτέρα από εδώ και άλλο ένα ζάιν θήτα από το. Από τη στοιχειώδη επιφάνεια δα, γίνεται ζάιν τρίτη θήτα δφ. Το ολοκληρώνουμε αυτό από 0 έως π πολύ εύκολα, γιατί προσέξτε,
Το ζάιν, τρίτη στο γράφουμε ζάιν θήτα, ζάιν δευτέρα θήτα επί ζάιν θήτα, το ζάιν θήτα θήτα μας κάνει δέκος θήτα, αλλαγή μεταβλητής. Το ζάιν δευτέρα το γράφουμε σαν ένα μειον κος δευτέρας θήτα, δέκος θήτα. Το μηδέν έως πι στη νέα μεταβλητή μας που είναι το κος θήτα πηγαίνει από ένα έως μειον ένα. Έτσι. Και έχουμε λοιπόν αυτή εδώ την έκφραση που τελικώς παίρνουμε το... την έκφραση, επειδή το ντέκος θα παίρνει και ένα μείον εδώ πέρα, όταν βάλουμε το ζάιν θήτα μέσα στο ντέκος θα παίρνει και ένα μείον, οπότε αυτό το μείον ζάιν θήτα ντε θήτα είναι ίσο με μείον ντέκος θήτα, εξού και αυτό το μείον εδώ πέρα το οποίο υπάρχει εδώ, το βάζουμε και το κάνουμε ντέκος θήτα, αλλαγή μεταβλητής, πηγαίνει λοιπόν από 1 έως μείον 1 και με αυτό το μείον τελικώς βρίσκουμε ότι αυτό το ολοκλήρωμα σου είναι το συν 2 από τον πρώτο όρο, μείον χ τρίτης τρίτα από μείον 1 μέχρι 1. Έτσι, γιατί το μείον εδώ πέρα με το ολοκλήρωμα μπορεί να γίνει ολοκλήρωμα από μείον 1 μέχρι 1 που μας κάνει 2 μείον 2 τρίτα ίσον 4 τρίτα. Είναι αυτή η ισχύς λοιπόν, επιβεβαίως όλο αυτό το κομμάτι εδώ που υπάρχει μπροστά και αυτό το 2π είναι από το ΔΕΦΗ, έτσι. Αυτό λοιπόν, άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η μέση ισχύς, δηλαδή η ενέργεια ένα μονάδα χρόνου που εκπέμπεται συνολικά σε όλη τη σφαίρα γύρω από το δίπολο είναι μη 0, υπάρχει 0 τετράγωνο, ωμέγα τετάρτης δια 16, τώρα το 4 με το δια 16 π επί σε, γιατί βλέπετε εδώ πέρα το 2π, το 2π αυτό με το 32 γίνεται 16 και έχουμε και ένα π τετράγωνο με το π γίνεται π κάτω, το σε ωμέγα τετάρτης και έχουμε το 4 τρίτα, 4 τρίτα με το 16 γίνεται ένα 4 εδώ. Και τελικώς παίρνουμε αυτήν εδώ την έκφραση, αφού βάλουμε το μη 0 ε0 σαν ένα δια σε τετράγωνο, παίρνουμε την έκφραση 1 δια 4 πι ε0, π0 τετράγωνο, ωμέγα τετάρτης δια 3 σε τετράγωνο. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι είναι η ολική ισχύ είναι ανάλογη της διπολικής ροπής στο τετράγωνο, το Q0 δηλαδή επί S. Αλλά επιπλέον υπάρχει και το ωμέγα τετάρτης εδώ που μας λέει ότι εκπέμπεται πολύ πιο πολύ ισχύς κατά τα δόντια του δίπολου σε μεγαλύτερες συχνότητες. Αν δηλαδή το δίπολο ταλαντώνεται με μεγάλο ωμέγα, τότε εκπέμπει και μεγαλύτερη ισχύ. Έτσι. Όταν κουνάτε δηλαδή ένα δίπολο με πολύ γρήγορα, τότε βεβαίως αυτό εκπέμπει και μεγαλύτερη ισχύ σε μεγάλες, στη σφαίρα που το περιβάλλει, τη συνολική ισχύ. Τώρα αυτό το φαινόμενο εδώ πέρα, αυτό το ωμέγα τετάρτης που έχει εδώ, είναι ουσιαστικά η αιτία για την οποία έχουμε ο ουρανός να έχει μπλε χρώμα. Διότι καθώς ο ήλιος στέλνει ακτινοβολία, ένα μέρος της ακτινοβολίας φτάνει απευθείας στο μάτι μας βεβαίως, οπότε βλέπουμε, όταν βλέπουμε τον ήλιο κατάματα, όταν δεν βλέπουμε τον ήλιο κατάματα, βλέπουμε κάποιο άλλο σημείο του ουρανού, τι βλέπουμε στην πραγματικότητα, δεν βλέπουμε φυσικά μαύρο. Κανονικά πρέπει να βλέπουμε μαύρο, φυσικά γιατί εκεί δεν υπάρχει ήλιος. Βλέπουμε μπλε. Γιατί βλέπουμε μπλε, τι είναι αυτό το μπλε που βλέπουμε? Είναι τα μόρια της ατμόσφαιρας, τα οποία σκεδάζουν, τίθεται σε ταλάντωση δηλαδή από το ηλεκτρικό πεδίο του ηλίου, του φωτός του ηλίου, τίθεται σε ταλάντωση και επομένως εκπέμπουν δευτερογενώς ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και βλέπουμε λοιπόν εμείς την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα μόρια ως δίπολα, ως ταλαντούμενα δίπολα της ατμόσφαιρας και κατόπιν φτάνει σε εμάς το μάτι μας αυτή η έμεση, αν θέλετε, ακτινοβολία από τον ήλιο μέσα σε αυτόν τον δίπολο. Επειδή λοιπόν αυτά τα δίπολα εκπέμπουν μέγιστη ισχύ για μεγάλα ωμέγα και επειδή το μπλε, όπως ξέρετε, είναι στο αντιστοιχεί στο μεγάλη συχνότητα, είναι χρώμα που αντιστοιχεί σε μεγάλη συχνότητα, είναι στο πάνω μέρος του φάσματος ουσιαστικά του φωτός, του ορατού φωτός. Γι' αυτό τείνουμε να βλέπουμε περισσότερο τον μπλε του ουρανού, γιατί ακριβώς βλέπουμε τα δίπολα που ταλαντώνται. Επομένως, λοιπόν, δεν έχει να κάνει με τη χημική σύσταση του ουρανού, της ατμόσφαιρας. Οποιαδήποτε ατμόσφαιρα και σε άλλο πλανήτη ακόμα, αν τα μόρια μπορούν να θεωρηθούν ως δίπολα, και φυσικά μπορούν να πούμε συνήθως, θα εκπέμπανε περισσότερο σκεδαζόμενο φως, δηλαδή ουσιαστικά φως λόγω της ταλάντωσής τους, στον μπλε. Άρα σε όλους τους πλανήτες
που θα πάτε να επισκεφτείτε, θα βρείτε εκεί μπλε ουρανό, εφόσον φυσικά έχουν ατμόσφαιρα, έτσι. Αν δεν υπάρχει ατμόσφαιρα από τη σελήνη, θα δείτε μαύρο, δεν το συζητάμε. Αλλά αν υπάρχει ατμόσφαιρα, έτσι, και επειδή τα μόρια μπορούν να προσεγγιστούν σε πρώτη προσέγγιση σαν δίπολα της ατμόσφαιρας, ο ουρανός σε όλους τους πλανήτες που έχουν ατμόσφαιρα έχει χρώμα μπλε. Και εδώ βλέπετε μία σχηματική αναπαράσταση, στην οποία φαίνεται ότι εδώ έχουμε τον ήλιο που εκπέμπει, φτάνει το φως αυτό εδώ πέρα το δίπολο, το οποίο ταλαντώνεται. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ πάνω στην ατμόσφαιρα, στη Γη, και παρατηρούμε εδώ κάτω τον ουρανό, σε αυτή εδώ τη διεύθυνση, και εδώ φυσικά δεν υπάρχει ήλιος, οπότε δεν βλέπουμε κατευθείαν τον ήλιο, αλλά βλέπουμε την ακτινοβολία που εκπέμπει αυτό το δίπολο και η οποία έχει ένα μέγιστο στο χρώμα το μπλε. Γιατί αυτό σκεδάζεται περισσότερο, έτσι, από τα άλλα χρώματα, εκπέμπεται μεγαλύτερη ισχύ, αν θέλετε, σε αυτές τις συχνότητες. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τη διάγηση περισσότερο του μπλε χρώματος, ενώ τα άλλα χρώματα, το κόκκινο για παράδειγμα, έχει πολύ χαμηλότερη, εκπέμπεται σε πολύ χαμηλότερη ισχύ. Άρα ο μπλε ουρανός σε κάθε πλανήτη με ατμόσφαιρα το περιμένουμε να συμβεί, έτσι, διότι εκεί όλες οι ατμόσφαιρες μπορούν να προσεγγιστούν σε πρώτη προσέγγιση, τα μόρια είναι ταλαντούμενα δίπολα όταν πέσει επάνω τους η ακτινοβολία. Τώρα, κατά τη δύση του ηλίου, εκεί πλέον το σκεδαζόμενο φως δεν είναι πλέον ορατό. Γιατί βλέπετε εδώ πέρα πέφτει η ακτινοβολία κάπως κάθετα εδώ στα μόρια και εμείς είμαστε στη διεύθυνση του ηλίου του διπόλου, οπότε δεν μπορούμε να δούμε την ακτινοβολία και εκεί πέρα πλέον λοιπόν κυριαρχεί το μη σκεδαζόμενο φως, έτσι, το οποίο είναι κυρίως το κόκκινο. Εντάξει. Άρα λοιπόν γι' αυτό στη Δύση φαίνεται κάπως περισσότερο κόκκινος ουρανός, σε ορισμένα σημεία βέβαια, άμα κοιτάξουμε σε ορισμένα σημεία που αντιστοιχούν σε αυτού του είδους τη γεωμετρία.